Πριν περάσω στο ζουμί της απάντησης, είναι ένα θέμα ότι δεν μπορεί να συσχετίζεται η ασφάλεια και να γίνεται άλοθη για την ένταση της καταστολής απέναντι σε όποιον αγωνίζεται. Γιατί αυτό το έχουμε ζήσει και με όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα. Που βλέπαμε μια αστυνομία πολύ αποτελεσματική στο να καταστήλει διαδηλώσεις, να καταστήλει ακόμα και διαδηλώσεις συνταξιούχων, αλλά πάρα πολύ αργή να αντιμετωπίσει αυτό για το οποίο έχει την ευθύνη, δηλαδή την καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος, του εμπορίου ναρκωτικών. Γιατί αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης και της αστυνομίας. Άρα, για να απαντήσουμε στο ερώτημα της ασφάλειας, πρέπει να δούμε επίσης το ποιος ευθύνεται το ότι σε μια σειρά γειτονιές της Αθήνας, του Πειραιά, όλης της Αττικής και σε όλη τη χώρα λείπουν στοιχειώδη πράγματα. Λείπουν υποδομές. Λείπει φωτισμός. Λείπουν στοιχειώδη ζητήματα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν και να αποθαρρύνουν, να το πω έτσι, τη δημιουργία. Τη δημιουργία, την τέλεση εγκλημάτων και πάει λέγοντας. Άρα, νομίζω ότι το βασικό είναι ότι για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων, δεν πρέπει αυτό να συσχετίζεται με την ένταση καταστολής, πρώτον. Και δεύτερον, πρέπει με ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης και της αστυνομίας υπαρκτά φαινόμενα να αντιμετωπίζονται στην πράξη, στη ρίζα τους, χωρίς, λέω, αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να στοχοποιείται όποιος στέκεται απέναντι σε μια κυβέρνηση και σε μια πολιτική η οποία όντως εξαθλιώνει τον κόσμο, τον εργαζόμενο, τους ανέργους, την νεολαία. Αν θα πρέπει να πονέμεται η ελληνική ηθαγένεια στα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Εννοείται πρέπει να δίνει την ηθαγένεια, αλλά χωρίς τους περιορισμούς τους οποίους περιέχει το νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς όλοι χαιρόμαστε με τη διάκριση του Αντετοκούμπο. Πολύ ξενυχτάμε για να βλέπουμε Bucks και NBA. Αλλά αυτό δεν μπορεί να κρύψει μια πολύ σκληρή πραγματικότητα που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και αυτή η πραγματικότητα είναι η Μόρια, είναι η Σάμος, είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με την υπογραφή της κυβέρνησης Τσίπρα, που ουσιαστικά εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στη χώρα μας και στα νησιά και δεν τους δίνει το δικαίωμα ακόμα να επανενωθούν και οι οικογένειες προσφύγων, γιατί αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να κρύψει τις αιτίες που διώχνουν και ξεριζώνουν λαούς από τους τόπους τους, που είναι η φτώχεια, είναι ο πόλεμος, είναι καθιστώντα αυταρχικά. Άρα νομίζουμε ότι προφανώς ο ρατσισμός, η ξενοφοβία πρέπει να αντιμετωπίζεται, να καταπολεμιέται. Ακόμα και αυστηροποίηση των ποινών για εγκλήματα με ρατσιστικά κίνητρα πρέπει να έχουμε. Και επειδή σε αυτές τις γειτονιές ζούμε μαζί με μετανάστες, δουλεύουμε μαζί με μετανάστες, είμαστε στα ίδια θρανία, μαζί τους μπορούμε να μοιραστούμε και τον αγώνα για να ζήσουμε τη ζωή που μας αξίζει με σύγχρονα δικαιώματα και πραγματική ελευθερία. Στο δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα, λίγα παιδιά με πολλή φορολογία, ανυπαρξία επίσημης πολιτικής για τις οικογένειες που επιλέγουν να έχουν περισσότερα τέκνα. Υποθετείται και σε αυτό το πρόβλημα με βάση αυτό που λέμε σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το λέμε ότι το δημογραφικό δεν είναι ένα μονοδιάστατο πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα που έχει εύκολες απαντήσεις και είναι ένα πρόβλημα που για να λυθεί θέλει παρεμβάσεις σε μια σειρά τομείς της ζωής. Αρκεί να σκεφτούμε τώρα τα εξής. Ένα νέο ζευγάρι σήμερα για να πιάσει σπίτι το σκέφτεται 2 και 3 φορές για να βγει δηλαδή από το σπίτι των γονιών του, ενώ με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία προγραμματίζει τη ζωή του. Και η απάντηση εδώ βρίσκεται στην τεράστια ανασφάλεια που έχει σήμερα η νεολαία που δουλεύει, η νεολαία που δουλεύει με τους όρους που όλοι ξέρουμε. Άρα νομίζω ότι για να απαντήσουμε στο πρόβλημα χρειάζεται ένας συνδυασμός μέτρων που αφορά την προστασία, για παράδειγμα, της εργαζόμενης μητέρας, να απαγορεύονται οι απολύσεις των εργαζομένων. Να θυμίσω πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που νομιμοποιούσε απολύσεις εγγύων κιόλας. Επίδομα, προφανώς, για κάθε επίδομα μητρότητας στο ύψος του 1.000 ευρώ για κάθε παιδί και με προσάφιξη ανάλογα και με το αν είναι δίδυμα, τρίδυμα και πάει λέγοντας. Και προφανώς ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας για την ανάπτυξη του παιδιού. Η κατάσταση του βροχοεμπειακού σταθμού, για παράδειγμα, σήμερα έτσι όπως διαμορφώνεται, είναι απαράδεκτη, με πάρα πολλά παιδιά να μένουν εκτός και να μπαίνουν και άλλα κριτήρια πολλές φορές. Άρα νομίζω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που φωνάζουν από μακριά ότι τώρα χρειάζεται πάλι για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και των εργαζομένων. Πώς μπορούν να μειωθούν οι τιμές στην Ελλάδα από την έμεση και άμεση φορολογία, με άλλου είδους κρατική παρέμβαση, με περαιτέρω μείωση των μισθών? Πάντως νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να καταλάβεις ότι όντως υπάρχει ένα θέμα στο αν μπορεί σήμερα μια οικογένεια εργαζομένων να ανταποκριθεί στις τιμές που βρίσκει. Πολύ περισσότερο στο αν μπορεί να ανταποκριθεί ο μισθός, η σύνταξη, σε ένα κόστος ζωής που διαρκώς ανεβαίνει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με την παρουσία του στη Βουλή κατέθεσε επανειλημμένα προτάσεις νόμου και τροπολογίες, ιδιαίτερα για την ανακούφιση φτωχών λαϊκών στρωμάτων και με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
και βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη και τη Νέα Δημοκρατία και του Κινάλ. Ποια είναι αυτά? Είναι για παράδειγμα η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο και του ΦΠΑ σε είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση, ιδιαίτερα για όσου ζουν σε συνθήκε ακραία φτώχεια. Αυτό υπάρχει και δεν μπορούμε να το διαψεύσουμε. Είναι προτάσεις για να επανέλθει ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ, όπως ήταν δηλαδή το 2009. Δεν είναι κάποια πρόταση. Ήταν το 2009, με αυτό εκλέχθηκε ο κύριος Τσίπρας. Πήρα την επόμενη ερώτηση. Και τώρα πάμε στο 2021 και βλέπουμε να επανέλθει ο 13ος μισθός, ο 13ος και ο 14ος μισθός, όπως και αντίστοιχα οι συντάξεις, ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής. Αλλά για να ανοίξουμε και όλη τη βεντάλια, πρέπει ένας κόσμος ο οποίος βλέπει σήμερα να παράγονται τόσα πολλά και να μπορεί να πάρει τόσα λίγα, να σκεφτεί το τι χρειάζεται, ούτως ώστε όλος αυτός ο πλούτος που παράγεται να τον καρπώνεται η παραγωγή του. Θα γεννήσουμε, κυρίες και κύριοι, από τα ζητήματα του πολιτισμού. Μία από τις συνέπειες της κρίσης, παύλα των μνημονιακών πολιτικών, ήταν και η εξαφάνιση και από τους τηλεοπτικούς δέκτες των τηλεοπτικών σειρών και γενικότερα των πολιτιστικών θεαμάτων. Πιστεύετε ότι η χώρα χρειάζεται την ενίσχυση του πολιτισμού, και αν ναι, πώς το προσδιορίζετε? Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τον πολιτισμό το θυμάται προεκλογικά. Τον έχουμε σταθερά σαν μέτωπο. Γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε χόμπι. Είναι δικαίωμα, ανάγκη, και όχι μόνο για την ψυχαγωγία. Είναι και μια βάση, ούτως ώστε ένας νέος ιδιαίτερα άνθρωπος σήμερα να αναπτύξει αισθητικό κριτήριο, να έρθει σε επαφή με μεγάλες δημιουργίες που έχουν γίνει σε προηγούμενο χρόνο, αλλά ακόμα έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά. Και από αυτή τη σκοπιά έχουμε και διεκδικήσεις συγκεκριμένες για τους νέους και τους μεγαλύτερους, βέβαια, που είναι για παράδειγμα στα μουσικά σχολεία. Που εκεί πέρα τα παιδιά κάνουν πραγματικά ένα τεράστιο αγώνα, ούτως ώστε να καταφέρουν να σπουδάσουν, να μάθουν αυτό που πραγματικά γουστάρουν, και μπαίνουν μια σειρά εμπόδια. Ή αντίστοιχα, να μιλήσουμε για το σχολείο και για το πώς σήμερα ουσιαστικά ένας νέος πνίγει ταλέντα, κλίσεις, δεξιότητες σε αυτό το σχολείο, που δεν έχει το μάτι του στραμμένο στην ανάπτυξή τους. Μιλάμε για λειψές υποδομές μουσικής εκπαίδευσης και πολλές φορές για πραγματικά χαμένα λεφτά για ένα νέο που σπουδάζει σε ένα οδείο και δεν μπορεί να κατοχυρώσει κάτι από εκεί. Άρα χρειάζεται ολοκληρωμένη μέρημνα και για τους νέους που είναι στις αντίστοιχες σχολές, για τους νέους εργαζόμενους στον κλάδο των ηθοποιών, προστασία των δημιουργών, γιατί για μας ο πολιτισμός είναι όπλο στον αγώνα που δίνουμε και ανάγκη. Θα πρέπει να έχουμε πλέον στις γειτονιές της Αθήνας, όλης της χώρας, ανοιχτά γήπεδα για τα παιδιά να αθλούνται, ή θα πρέπει τα παιδιά να περνάνε πλέον μόνο μέσα από τις ομάδες επιπληρωμή? Ναι, για μας ο αθλητισμός επίσης είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο να εξασφαλιστεί για όλους και όλες, και αυτό δεν είναι κάτι αναχρονιστικό, είναι ίσα το πιο σύγχρονο. Στην αντίληψή μας, εμάς ο αθλητισμός, ο οργανωμένος και η συμμετοχή σε αθλητικό σωματείο δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τη δημιουργία χώρων άθλησης, και μάλιστα με τη δημιουργία χώρων άθλησης που θα έχει γυμναστές, θα έχει γιατρούς, θα έχουν δηλαδή μια οργάνωση ούτως ώστε όποιος θέλει να αθληθεί να μπορεί να καθοδηγηθεί για να το κάνει ποιοτικά και με το σωστό τρόπο. Επίσης, αθλητισμός, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να υπάρξει και πολύ καλύτερος από αυτόν που έχουμε σήμερα, χωρίς ιδιοκτήτες. Γι' αυτό έχουμε και πρόταση να καταργηθούν οι ΠΑΕ, να καταργηθούν οι ΚΑΕ. Μπορούν να δούμε μια χαρά μπάλα και χωρίς τους ιδιοκτήτες, χωρίς τα επιχειρηματικά συμφέροντα που λιμένουν τον χώρο του αθλητισμού, χωρίς τα επιχειρηματικά συμφέροντα που τελικά είναι και πηγή του κακού, όλων αυτών δηλαδή που απομακρύνουν τους νέους και από τα γήπεδα ως θεατές και πολύ περισσότερο από τα αθλήματα. Ως πρωταγωνιστές. Επόμενη ερώτηση, κυρίες και κύριοι, στο πεδίο του τουρισμού, από το οποίο έχει σοβαρά εισοδήματα η χώρα, και εδώ υπάρχει το δίλημα. Νέες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κατ' ύψος ανάπτυξη με πάρα πολλές θέσεις εργασίας, ή ανάπτυξη μέσω των διαφόρων ηλεκτρονικών πλατφορμών? Και στο ζήτημα του τουρισμού προκύπτει το ερώτημα: ανάπτυξη από ποιον και για ποιον? Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος σε ανάπτυξη. Τα ρεκόρ πάνε καλά. Μπορεί φέτος να υπάρχει ένας προβληματισμός, αλλά αυτό δεν μπορεί να κρύψει τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές τη στιγμή που η χώρα φιλοξενεί 20 εκατομμύρια τουρίστες και 30. Ένα μεγάλο κομμάτι νέων δουλεύουν αυτή τη στιγμή σε ξενοδοχεία, σεζόν, σε συνθήκες οι οποίες πραγματικά δεν έχουν να κάνουν με τον αιώνα μας, έχουν να κάνουν με πιο πίσω. Εκεί που είναι νομοθετημένη η 7ήμερη εργασία και μάλιστα με συλλογική σύμβαση υπογεγραμμένη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
Μιλάμε για τα παιδιά που βλέπουν το ρεπό με το κιάλι και βέβαια δουλεύουν για πάρα πολύ λίγα ευρώ με το φόβο της εργοδοτικής τρομοκρατίας που πραγματικά σε αυτούς τους χώρους σπάει κόκαλα. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά το από ποιους δρόμους θα αναπτυχθεί ο τουρισμός ή αναπτύσσεται έχει πολλούς παράγοντες, αλλά σίγουρα ένα θέμα που πρέπει να μπει επιτάπητος είναι ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι αναπτυγμένη η βραχυχρόνια μίσθωση να φορολογηθεί ως επαγγελματική στέγη. Η μεγάλη εικόνα λέει ότι στα φορολογικά έσοδα του κράτους το 95% προέρχεται από τα φτωχά λαϊκά στρώματα και το 5% από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που διαμόρφωσε η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι κατάργηση των άδικων φόρων, όπως ο ένφια, να φορολογηθεί τώρα το μεγάλο κεφάλαιο, και να θυμίσω επίσης ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που μείωσε κι άλλο τη φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων και μάλιστα τώρα κάνει και ένα διαγωνισμό με τη Νέα Δημοκρατία για το ποιος θα τη μείωσει περισσότερο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που έφερε πληστηριασμούς και κατασχέσεις, και όχι μόνο αυτό, ποινικοποίησε ακόμα και τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς, ενώ μόλις πριν δύο εβδομάδες στην έκθεση της Κομισιόν, ένα από τα προαπαιτούμενα για την επόμενη μέρα των εκλογών ουσιαστικά και για τη νέα κυβέρνηση είναι η επιτάχυνση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών στη χώρα μας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επίσης, με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια στιγμή που διατηρεί το καθεστώς των πληστηριασμών και των κατασχέσεων για τα λαϊκά νοικοκυριά, τι καθιέρωσε για τους εφοπλιστές? Εθελοντική εισφορά. Άρα νομίζουμε ότι χρειάζεται τώρα ένταση του αγώνα, ούτως ώστε να καταργηθούν οι άδικοι φόροι που πνίγουν πραγματικά το λαό, και όταν λέμε λαό εννοούμε τους εργαζόμενους, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, για να σάνει ο κόσμος, για να πληρώσει εδώ και τώρα το μεγάλο κεφάλαιο. Το ΚΚΕ έχει πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας τέτοια που να μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και τέτοια ούτως ώστε να μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες με την ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της υγείας, της παραγωγής, όλοι να δουλεύουμε λιγότερο, να ζούμε πολύ καλύτερα και μπορεί μια χαρά να οργανωθεί η παραγωγή χωρίς το κίνητρο του κέρδους, αλλά με κίνητρο το να ζει ο λαός μας καλύτερα. Τώρα, για να μπούμε και στο θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, από ό,τι καταλαβαίνω, κάθε φορά μπορεί ο καθένας να σκέφτεται διάφορα να επισκέπτεται το δημόσιο. Θα ρωτήσω και για τους ιδιωτικούς. Αλλά κάθε φορά που χρειάζεται να πάμε στα νοσοκομεία, βλέπουμε ότι υπάρχουν 30.000 κενά. 30.000 κενά υπάρχουν στην εκπαίδευση. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι όπως αυτό που έγινε πέρυσι στο Μάτι ή προηγουμένως στη Μάνδρα, βλέπουμε τεράστια κενά στις κρατικές υπηρεσίες. Άρα, μονιμοποίηση των συμβασιούχων εδώ και τώρα, όπως έλεγε και η πρόταση που έφερε το ΚΚΕ στη Βουλή, που την απέρριψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα κόμματα. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κατάργηση ελαστικής απασχόλησης. Καλά, οι εργαζόμενοι που έχουν απειληθεί με κάτι τέτοιο, ότι έχουν βρει δίπλα του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και η αλήθεια είναι ότι ο σημερινός δρόμος ανάπτυξης είναι που κλείνει τα εργοστάσια. Ο σημερινός δρόμος ανάπτυξης είναι που δίνει πραγματικά την ελευθερία στη μεγαλεργοδοσία να απολύει όποτε και όταν θέλει, ανάλογα με, και να μειώσει το κόστος της εργασίας, για να μεταφέρει την παραγωγή της σε άλλες χώρες. Άρα, προφανώς και είμαστε ενάντια στις απολύσεις και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για απολύσεις νέων ανθρώπων ή αυτό που το παράδειγμα που ανέφερα πριν, εγγύων και εργαζομένων που πρέπει να προστατεύονται και όχι να απολύονται. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να σκεφτούν όχι για τις 7 αλλά για τις 8 Ιουλίου. Να σκεφτούν δηλαδή για την επόμενη μέρα, γιατί από τη σκοπιά των συμφερόντων τους, των αναγκών τους, δεν έχει κανένα νόημα και σημασία ποια θα είναι η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο, ούτε αν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ή όχι. Έχουμε ζήσει όλων των ειδών τις κυβερνήσεις και έχουμε και ξέρουμε πλέον ότι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να τους αντιπαλέψει, η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να βάλει εμπόδια στα χειρότερα που είναι μπροστά και όλοι το λένε, η μοναδική δύναμη που μπορεί να πρωτοστατήσει στην πάλη μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, εκεί που τελικά κρίνονται όλα στους δρόμους του αγώνα, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό το χρειαζόμαστε πιο ισχυρό.